Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ, αυτό το όμορφο απόγευμα του Σαββάτου. Και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Τα σχολεία ξεκινήσανε. Αχ, τι ωραία. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Είναι φανταστικό. Μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Όλα θα πάνε καλά. Καλώς ήρθατε στο Familiar. Σήμερα ευχόμαστε φυσικά να μείνουν ανοιχτά και να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τα περσινά. Το θεωρώ δεδομένο, να ξέρεις, ε. Εντάξει, δεν θέλουμε πλέον τίποτα δεδομένο, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Εντάξει, με προσοχή και ατομική ευθύνη νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε φανταστικά πράγματα. Απλά θα πω σεξ και εγκυμοσύνη, να το έχω πει, να το έχω πει, θέλω. Και θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Instagram μας, το οποίο είναι Familiar... Κατ' ο Παύλα, Open TV. Μπράβο. Φοβερό. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με λίγο family gossip. Λίγο, παιδιά, να δούμε τι συνέβη σε αυτού του celebrity γονείς την εβδομάδα που πέρασε, όπου, όπως είπε ο Θεοκλής, άνοιξαν τα σχολεία και όλες οι μαμάδες και οι μπαμπάδες έστειλαν τα παιδάκια τους χαρούμενοι, περήφανοι στα σχολεία τους. Για να δούμε. Για να δούμε τι συνέβη. Θα ξεκινήσουμε με τη Χριστίνα Μπόμπα που ανέβασε τα διδυμάκια της, τα κοριτσάκια της, τα γλυκά. Εντάξει. Και αποκάλυψε τα ονόματά τους. Τέλειος τρόπος και για να πει τα ονόματα και γενικά πάρα πολύ γλυκιά φωτογραφία. Οι γιαγιάδες λέγονται Γιώτα και Ματούλα. Δεν, το Αριάννα και Φιλίππα θα μας το εξηγήσει, φαντάζομαι, Χριστίνα, στην πορεία. Είναι φανταστικά ονόματα, πολύ πρωτότυπα. Να σου πω την αλήθεια, και εμάς το κοριτσάκι μας το βγάλαμε Μελίτα Δήμητρα. Το Δήμητρα είναι της μητέρας μου, αλλά το Μελίτα δεν είναι. Είναι αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ. Και εμάς το ίδιο έτσι το αγόρι μου Οδυσσιάκος μου. Λοιπόν, εδώ ξανομικού. Πάμε στο back to school. Καταρχάς τη δόξα, εγώ την έχω στο μυαλό μου, ξέρεις, τόσο φρέσκια. Τόσο... Και όλο ξεχνάω ότι την μητρική της υπόσταση. Η κούκλα αυτή. Η οποία έστειλε τον γιο της 3,5 χρονών στο σχολείο για πρώτη φορά με ένα πολύ συγκινητικό κείμενο. Το μωρό μου μεγάλωσε, ανοίγει τα φτερά του, τα φτερά που φτιάχνουμε με αγάπη 3,5 χρόνια τώρα. Φοβερό. Εγώ δεν ξέρω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Η Κατερίνα Καραβάτου, φανταστική μαμά, τρυφερή, υπέροχη, σε φουλ αγκαλιές. Έτσι. Στην οποία σε μια φωτογραφία φαίνεται στο πρόσωπό της η ηρεμία και η γλύκα και η χαρά που νιώθει έτσι. Εντάξει, η Κατερίνα είναι μια μαμά αληθινό πρότυπο και αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω εμένα μου δημιουργεί πολύ χαρά. Ο Μπέκαμ, παιδιά. Πάμε λίγο έτσι το εξωτερικό. Επίσης, να πούμε λίγο για τον Μπέκαμ πόσο όμορφος είναι. Να το έχουμε πει λίγο αυτό. Είναι πολύ όμορφος, έχει πολύ στυλ. Εδώ είναι με τη Harper 7. Πότε αυτό το μωρό έγινε κορίτσι ολόκληρο και πήγε στο σχολείο. Αυτή η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο account του David Beckham. Είναι μια στιγμή που ο πατέρας και η κόρη μιλάνε και έτσι της λέει κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές τη μέρα πριν πάει στο σχολείο. Ωραία στιγμή. Ανυπομονώ και εγώ να τη ζήσω, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, είναι και ολόκληρο παιδί η Harper 7. Μπράβο, όχι. Πολύ ωραία. Η Jennifer Lawrence ανακοίνωσε και μάλλον παραδέχθηκε και στο Twitter ότι ναι, είναι έγκυος. Ο σύζυγος είναι ο Cook Maron, είναι γκαλερίστας και. Εντάξει, Jennifer Lawrence την ξέρετε, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, είναι 31 ετών. Κλασικές ανακοινώσεις πλέον των celebrity στα Twitter και στα Instagram για τις εγκυμοσύνες τους. Με το καλό είναι το πρώτο τους παιδάκι. Και η λατρεμένη μας. Που λατρεύουν όλα τα κόρτσια. Από πίσω μπορώ να αναγνωρίσω τα παιδιά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, να ξέρεις. Όντως. Ναι. Είναι τα δίδυμα, τα οποία θα πάνε στην πρώτη γυμνασίου, 7th grade για την Αμερική, και ο γιος της, ο οποίος πλέον πάει πανεπιστήμιο και κάπως έτσι τους. Ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Ευχήθηκε. Εντάξει, το παιδί της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, το στυλ, καταλαβαίνετε πόσο. Όλοι λοιπόν οι γονείς έτσι ανέβασαν γλυκά posts back to school όλη αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε για να ευχηθούν στα παιδάκια τους και δημόσια να έχουν μια υπέροχη χρονιά. Τα δικά σου παιδάκια. Πήγανε και εμένα σχολείο. Ναι, ανέβασες. Ναι. Το ξέρω, το είδα. Πάτσα και like. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή. Μια εκπομπή που έχει πολλά θέματα και νομίζω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Η άνδρανη γυναίκα δεν νιώθει επιθυμητή. Με τα χαλάκια διάθεση. Και ξέρετε, η διάθεση της γυναίκας περνάει και στο έμβριο, δεν το θέλουμε. Θα φτιάξουμε κοτόπουλο με σάλτσα ντομάτας και πέστο βασιλικού. Επιλόγχες μελαγχολία επί της ουσίας ήτανε. Και ένα αίσθημα ότι το μωρό εισαγωγικά φταίει για αυτό που μου συμβαίνει. Έλεγα του Νίκου, του άντρα μου, συγγνώμη, όταν ο Νικόλας αρχίσει να βγαίνει, εσύ θα κοιμάσαι τα βράδια ήσυχος. Φτιάχνεις πάλι. Ο χρόνος τελειώνει, άμα δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Μη με αγχώνεις, Θεοκλή. Εδώ είμαστε. Με ένα θέμα που όλοι θέλουμε να συζητήσουμε. Φυσικά. Αρκετοί πιστεύω ότι δεν το συζητάμε. Ντρεπόμαστε λίγο μερικές φορές. Ούτε με τον γιατρό μας. Ναι, ντρεπόμαστε. Πραγματικά η επαφή στην εγκυμοσύνη για κάποιο λόγο είναι ταμπού. Πρακτικά θα έπρεπε να είναι το πιο γλυκό και φυσικό θέμα προς συζήτηση. Και γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ιωάννη Καλογύρου, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός μαιευτήρας γυναικολόγος, τον οποίο εμπιστευόμαστε τυφλά. Και θα συζητήσουμε. Αυτό το θέμα που πραγματικά αφορά όλα τα ζευγάρια. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το κλείο μου μικρό μυρτό, εύχομαι τα καλύτερα. Να ασκήσετε, θέλω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Είστε ένας γιατρός που επιλέγει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και γι' αυτό θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί οι άνθρωποι δεν συζητούν το θέμα επαφής στην εγκυμοσύνη και πόσο φυσιολογικό τελικά είναι όλο αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ταμπού. Υπάρχει ένα ταμπού σχετικά με το τι πρέπει να γίνεται στην εγκυμοσύνη, τι όχι. Και η σεξουαλική επαφή δυστυχώς είναι και αυτό ένα. Πολλές φορές λοιπόν συζητάμε τα πάντα εκτός από το πιο βασικό. Είναι ουσιαστικά το πιο φυσικό πράγμα που υπάρχει σε μια εγκυμοσύνη και πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να γίνεται για πολλούς λόγους, αλλά όπως λέω και εγώ, ιδίως προς το τέλος της εγκυμοσύνης, βοηθάει πάρα πολύ τον φυσιολογικό, φυσικό τοκετό. Ωστόσο, κάποιες απορίες τώρα μακρύνουν και από τη δική μου ζωή και κάποιες φοβίες τις είχα και εγώ σαν άντρας. Είχα λίγο την έννοια και είχα τη φοβία να έρθω λίγο πιο κοντά με τη γυναίκα μου, ειδικά προς το όσο φούσκωνε η κυλίτσα και όσο έβλεπα ότι η κατάσταση οδεύει προς το τελικό στάδιο. Το άγχος μεγάλωνε. Αυτό ήταν από έλλειψη ενημέρωσης. Έπρεπε να το συζητάω πιο πολύ με τη γυναίκα μου, ίσως. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, έτσι να το πούμε και αυτό ιατρικά, που δεν μπορούμε να έχουμε σεξουαλική επαφή, όπως αν έχουμε φλεγμονές ή αν για παράδειγμα έχουμε πολύ χαμηλά τα πλακούντα, που μπορεί να αιμορραγήσει, έχουμε πολύ δημικήση. Συνήθως ακόμα και στις δίδυμες επιτρέπουμε τις σεξουαλικές επαφές, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Αν ο μήκος του τραχύλου, δηλαδή πρέπει να συζητήσει η γυναίκα με τον γυναικολόγο της πρωτού ξεκινήσει. Ανοιχτά. Δηλαδή πρέπει να το θέσει το θέμα και όχι να το έχει ταμπού. Γιατί εμείς μιλάμε στις γυναίκες μας και στις νέες που είναι έγκυες και στις πιο μεγάλες και στις μεγαλύτερες ηλικία άνω των 50 που δεν είναι έγκυες για αυτό το θέμα ανοιχτά. Γιατί το πρόβλημα της σεξουαλικής επαφής είναι ταμπού και το λέω τώρα που έχουμε και τη συνέντευξη, ακόμα και γυναίκες πάνω από 50 που ενέχουν θέματα στη διαδικασία δεν ενημερώνονται σωστά από τον γυναικολόγο που υπάρχουν λύσεις. Όμως στην εγκυμοσύνη είναι βασικό κομμάτι. Πρώτα απ' όλα το ζευγάρι δεν πρέπει να αποξενωθεί. Δηλαδή φέρνουμε, αλλά είμαστε, το κάναμε παρέα, δεν το κάνουμε ξεχωριστά. Είναι σημαντικό. Ανατρίμηνο πόσο, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο ανατρίμηνο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, ποιο είναι το πιο ασφαλές τρίμηνο, ίσως αν υπάρχει. Στο πρώτο τρίμηνο είναι αρκετά ασφαλές να κάνεις και πρέπει να έχουμε επαφές, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας, αρκεί να έχουμε κάνει ένα υπερηχογράφημα, να δούμε ότι δεν έχουμε κάποια αποκόλληση, μικρή αποκόλληση δηλαδή, κάποιο αιματάκι κτλ. Αν λοιπόν μας δώσει το οικείο γυναικολόγος, κάνουμε κανονικά επαφές όπως ήταν και πριν την εγκυμοσύνη. Ισχύει ότι στο τελευταίο μήνα, συγγνώμη Μυρθώ που σε διακόπτω, ότι στο τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης είναι και σχεδόν απαραίτητο, μπορώ να πω. Όχι απλά απαραίτητο, επιβεβλημένο. Πρέπει οπωσδήποτε. Γιατί, και γιατί μαλακώνει ο τράχυλος, γιατί φτιάχνει το περίνεο του κόλπου που θα περάσει το παιδί, δηλαδή δεν είναι στενό, ανοίγει κατά κάποιο τρόπο και είναι και πολύ σημαντικό να δούμε και την ευεξία της εγγύου. Γιατί αν η γυναίκα δεν νιώθει επιθυμητή, μετά χαλάει και η διάθεση. Και ξέρετε, η διάθεση της γυναίκας περνάει και στο έμβριο, δεν το θέλουμε. Οπότε κατάλαβα εγώ ότι τα ωφέλη είναι πάρα πολλά στο να διατηρήσουμε την σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στην σχέση του ζευγαριού, από ό,τι κατάλαβα, αλλά και στο θέμα υγείας όσον αφορά την εξέλιξη του τοκετού την ημέρα της γέννας. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικό το ζευγάρι στο τι κάνει. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικό, δεν θα κάνουμε κάτι πιο έντονα από ό,τι πρέπει, όμως. Για εσάς τους ήγους που μας βλέπετε εκεί πέρα από την κάμερα, πρέπει να πω ότι πρέπει να προχωρήσετε σε κάποια κατάσταση τέτοιου τύπου. Δηλαδή πρέπει να το εφαρμόσετε τακτικά, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Α, σαν αντιβίωση ακούγεται. Σαν αντιβίωση οπουδήποτε. Αλλά πρέπει να γίνεται, γιατί θα λέγαμε τη μαγιά, μας τη χαλάνε οι σύζυγοι και όχι οι γυναίκες. Αντιβρέσεις, πέτα. Τώρα θα τα ακούσεις. Εντάξει, αγχωνόμαστε λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν θα πω ψέματα, και εγώ το είχα το άγχος. Όλοι οι σύζυγοι αγχώνονται πάρα πολύ, οι σύντροφοι. Έτσι, γιατί εντάξει, είναι πρωτόγνωρη εμπειρία, ειδικά στο πρώτο παιδί. Βλέπεις τη γυναίκα σου να κυοφορεί. Φαντάζομαι ότι αισθάνεσαι, Παναγία μου, την προσελένινη κούκλα, μην πάθει τίποτα. Έτσι είναι, αλλά εγώ θα θέσω κι άλλο ένα ερώτημα, το οποίο είναι και αυτό μέσα σε ένα ερώτημα το οποίο αγχώνεσαι, φοβάσαι, ντρέπεσαι, δεν το συζητάς, αλλά ο κόσμος πρέπει να πάρει κάποιες απαντήσεις, γιατί και εγώ τις ήθελα και δεν μπορούσα να τις πάρω. Υπάρχει κάποιο τι που μπορείτε να μας δώσετε όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι της σεξουαλικής επαφής? Για παράδειγμα, κάποια στάση σώματος η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη ή να ωφελεί κιόλας τη γυναίκα στον τελευταίο μήνα, για παράδειγμα,
τη εγκυμοσύνης. Ωραία, εδώ θα μιλήσω λίγο πιο επιστημονικά. Θα βάλω το επιστημονικό κομμάτι και θα πούμε ότι η πλάγια στάση είναι αυτή που βοηθάει καλύτερα στην διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό είναι προς το τρίτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο είμαστε πιο άνετα, πιο χαλαρά. Και στο πρώτο, όπως σας είπα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Μπορεί να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε, αρκεί, επαναλαμβάνω, να έχουμε λίγο την άδεια του προσωπικού μας γιατρού, ο οποίος θα μας δώσει το OK χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα, μιλάμε για κάτι ασφαλές, υπέροχο και πάρα πολύ φυσιολογικό. Και θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει λίγο να πιέσει και ο γυναικολόγος προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αν αφήσει ένα ζευγάρι, χαλαρώνει. Δεύτερον, το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά μέσω αυτής της διαδικασίας, γιατί η γυναίκα, ξέρετε, παίρνει λίγο τα κιλά της, δεν αισθάνεται όμορφη. Οπότε δεν είναι σαν ζευγάρι. Η ψυχολογία της πολύ μεγάλο ρόλο και για τον τοκετό και για τη διάρκεια όλη τη λοχεία μετά. Δηλαδή, πρέπει ουσιαστικά να δέσουμε σαν ζευγάρι, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, απομακρύνονται τα ζευγάρια. Και το πιο σημαντικό από όλο βοηθάει πάρα πολύ στον φυσιολογικό τοκετό, γιατί πολλές φορές μου λένε: γιατρέ μου, περπατάμε πολλά χιλιόμετρα, περπατήστε πολλά χιλιόμετρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι επίσης να κάνουμε τις επαφές μας στο τρίτο τρίμηνο, βοηθάει πάρα πολύ, είναι σημαντικό. Εγώ βρήκα τη λύση πάντως. Είχα πάρει και εγώ 15 κιλά με την εγκυμοσύνη της γυναίκας μου, τα χάσαμε μετά μαζί, τη βοήθησα κι εγώ, το χάρηκα πάρα πολύ κι εγώ. Κύριε Καλογύρου, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τα είπατε όλα ακριβώς όπως θέλαμε να τα ακούσουμε. Εγώ ηρεμήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσατε απαντήσεις. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε ένα εξαιρετικά σύντομο διαφημιστικό break, γιατί αμέσως μετά, ξέρετε, έχει έρθει η μαματσίτα. Και αυτό που θα μαγειρέψει σήμερα, όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ήμουν έγκυος, θα είχα φάει 3 πιάτα. Εμένα μου μυρίζει ήδη, να ξέρεις. Γι' αυτό. Break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το break και έχουμε φυσικά τη λατρεμένη μας μαματσίτα. Σήμερα θα μας φτιάξει φαγητό συγκλονιστικό, το οποίο... Είναι πάρα πολύ νόστιμη συνταγή, ναι. Εννοείται. Καταρχάς είναι από τα αγαπημένα μου, μου τρέχουν τα σάλια, μου έχει σπάσει μύτη και θέλω ένα εξτρά πιάτο να πάρω μαζί μου. Κοίτα, είναι από αυτές τις αγαπημένες μου που λέω σε 30 λεπτά τρώμε και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ γρήγορη και πολύ νόστιμη. Καταρχάς ισχύει αυτό. Γιατί όσες φορές μου έχουν πει σε 30 λεπτά τρώμε, κάτσε μια μισή ώρα να ξέρει ότι έχω πεθάνει τη σπίνα. Με χρονομετρήσει. Κάτσε. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως και πάμε να δούμε την κάρτα. Και τι θα φτιάξουμε ακριβώς. Βεβαίως, θα φτιάξουμε κοτόπουλο με σάλτσα ντομάτας και πέστο βασιλικού. Και τα υλικά μας. 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της σούπες ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 4 ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας πέστο βασιλικό. Και θα χρειαστούμε λίγο νεράκι, μισή κούπα χλιαρό νερό για το μαγείρεμά μας και 100 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη. Αυτό το υλικό είναι προαιρετικό, αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να σοτάρουμε ελαφρά τα φιλέτα. 5 λεπτά σοτάρουμε. Το μυστικό εδώ είναι πολύ καλά ζεσταμένο σκεύος, να καίει, να έχει ζεσταθεί το ελαιόλαδο και όταν ρίχνουμε μέσα τα φιλέτα μας θα πάρουν αμέσως χρώμα από τη μία πλευρά. Και μετά θα τα γυρίσουμε και θα πάρουν χρώμα και από την άλλη. Καταρχάς, μαματσίτα μου, να σου πω ότι έχω ενθουσιαστεί με το φαγητό για αυτό το λόγο. Πέρα ότι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο. Ναι. Και αν έχει μείνει και λίγο κοτοπουλάκια την προηγούμενη μέρα, είναι ένας ωραίος τρόπος για να το φάμε και να το μαγειρέψουμε και την επόμενη. Πάρα πολύ σωστά. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε την επόμενη μέρα, να το συνοδεύσουμε με ό,τι θέλουμε. Εγώ σήμερα το συνοδεύω με ρύζι μπασμάτι. Αλλά μπορούμε και με πατατούλες βραστές, μπορούμε και με μακαρόνια. Τέλειο. Ό,τι θέλουμε. Το κοτόπουλο είναι το πιο γρήγορο κρέας για να φτιάξει μια μαμά ή ένας μπαμπάς, σωστά. Και ειδικά αν είναι φιλεταρισμένο, δεν έχει τα κόκαλα, είσαι έτοιμη σε πολύ λίγο χρόνο. Τώρα που έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Και αρέσει και σε όλα τα παιδάκια. Βεβαίως. Αύριο είναι Κυριακή. Έχει ξεκινήσει τώρα μια εβδομάδα το σχολείο, λίγο χρόνο περισσότερο με τα παιδιά μας. Θα απολαύσουμε την Κυριακή αύριο, οπότε σήμερα σας δείχνουμε αυτή την υπέροχη ιδέα. Έλετε ο κλίμου, θα εγώ, πω έλετε ο φυσικά. Τώρα γυρνάμε. Για να φάμε τα. Ελά, σε μένα, σε παρακαλώ πολύ, μην ανησυχείς. Γυρνάμε τα φιλέτα. Εδώ βλέπουμε τον τρόπο που τα γυρνάμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. αυτό που έχω κάνει έχει γίνει ύστερα από πάρα πολύ προσπάθεια. Θέλει ταλέντο και χάρισμα. Και θέλει σεβασμό στο φαγητό. Να πω ότι τα φιλέτα τα έχουμε αλατοπιπερώσει πριν τα βάλουμε στο σκεύος. Και ένα άλλο κολπάκι μυρτό για να γίνει γρήγορα το σοτάρισμα αυτό και να μην έχουμε ροζ. Αυτό που έχει σημασία στο κοτόπουλο είναι να μην έχει ροζ μέσα. Να ψηθεί στο βάθος. Είναι να το σκεπάσουμε. Α, πολύ ωραία. Μόλις το σκεπάσουμε, αυτό όλο μέσα θα φτάσει και θα ψηθεί
Και νομίζω ότι θα γίνει και ένας τρόπος να γίνει και πιο ζουμερό. Θα γίνει και πιο ζουμερό. Θέλω ο άνθρωπος τώρα, μαματσίτα μου, θα στην πάρει τη θέση. Φάει κοτόπουλο, εγώ τώρα για πολύ κοτόπουλο. Απλά αυτό εδώ θα συμβεί για 5 ακριβώς λεπτά. Χρονομετρήστε το, θα το έχετε σκεπάσει και στα 5 λεπτά τα φιλέτα θα έχουν σωταριστεί και θα έχουν πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα εξωτερικό, χρυσαφένιο. Που βέβαια εδώ δεν το βλέπουμε γιατί το έχουμε καλύψει με τη σαλτσούλα. Το χρώμα είναι καλύτερο να σου πει με τη σάλτσα, είναι πιο δελεαστικό. Το πιάτο, εγώ δεν ξέρω πώς κρατιέμαι το τσιόρα. Πάμε στο δεύτερο βήμα. Αφού σωταριστούν καλά τα φιλέτα και κάνουμε όλα αυτά που είπαμε πριν, τα αφαιρούμε από το σκεύος και τα κρατάμε σε μία πιατέλα. Και όπως είναι έτσι δυνατή η φωτιά μας, έτσι δυνατή η φωτιά μας, βάζουμε κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και σκορδάκι. Άμα δεν μας αρέσει το σκόρδο που το παραλείπουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ το λατρεύω το σκόρδο. Το λατρεύω το σκόρδο. Ναι, οι άλλοι δεν το λατρεύουν αυτό το τρώω, αλλά εγώ το λατρεύω. Θα χρειαστούμε εδώ 2 λεπτάκια για να γυαλίσει το κρεμμυδάκι και να αρωματιστεί και το ελαιόλαδο με το σκορδάκι. Εντάξει, και το κρεμμυδάκι όταν μπαίνει και τσιγαρίζεται. Είναι λες και έχει βγάλει τα ζάχαρά του και γίνεται τόσο γλυκό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα. Αυτή είναι η ροδιά. Βγάλει τα ζάχαρά του το κρεμμύδι και γίνεται πάρα πολύ γλυκό. Είναι και πιο γλυκιά η σάλτσα μετά. Λοιπόν, και μετά ρίχνουμε πέλτα ντομάτα. Θα σοτάρουμε αυτό εδώ μαζί με το κρεμμυδάκι, θα βγάλει τα αρώματά του πελτές και θα είναι καταπληκτικός. Αυτό δεν το σκεπάζουμε το κουτουπουλάκι, τα αφήνουμε έτσι. Άμα θέλεις το σκεπάζεις, άμα δεν θέλεις δεν θα μας πάρει πολύ η ώρα αυτό. Άστο τώρα εκεί, μην το σκεπάζεις. Άστο εκεί που είναι καλά. Και τώρα εδώ, θέλω να πω το εξής. Εδώ τώρα χρησιμοποιούμε φρέσκες ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη. Φανταστικό. Ακόμα η εποχή είναι για τις υπαίθριες ντομάτες. Η υπαίθρια ντομάτα έχει τελείως διαφορετική γεύση από τις ντομάτες που βρίσκουμε όλο το χρόνο. Οπότε εδώ τις εκμεταλλευόμαστε και χρησιμοποιούμε φρέσκια ντομάτα. Το χειμώνα που δεν θα έχουμε αυτή τη γεύση και αυτό το άρωμα, φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Τέλεια. Αφού λοιπόν έρθουν όλα αυτά εδώ και πάρουν μία πρώτη βράση. Εδώ θα βάλεις το πέστο. Εδώ. Φανταστικό. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω συνδυάσει ποτέ το πέστο με την κόκκινη σάλτσα. Δηλαδή, αυτό είναι πράσινο και το λέμε κόκκινο. Ακριβώς. Αλλά αυτή η κουταλιά εδώ έχει όλο το καλοκαίρι μέσα. Όλο. Οπότε το ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα. Βέβαια, βασιλικό. Να, το ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα και θα δώσει ιδιαίτερη γεύση καλοκαιρινή. Τώρα, τι γίνεται. Παιδιά, πώς μυρίζει, δεν φαντάζεστε. Δεν προσέξατε ότι δεν έχω βάλει αλάτι εδώ. Έχω να το πιπερώσει φιλέτα, αλλά δεν έχω ρίξει αλάτι εδώ. Αυτό γιατί. Γιατί το πέστο έχει αλάτι. Τα φιλέτα έχουν αλάτι. Γενικώς εγώ δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ αλάτι. Μετά θα πέσει και λίγο φετούλα επάνω. Οπότε εδώ βάζω πιπεράκι. Πιπεράκι όμως ήταν γενναιόδωρο, έτσι. Το πιπεράκι ήταν γενναιόδωρο. Σε αυτή λοιπόν τη φάση, εδώ, βάζουμε πάλι μέσα τα φιλέτα. Έλα, είπε ο Κλή. Ό,τι θέλει. Και εγώ θα πω και την ιδέα μου. Πέστε. Θα μπορούσαμε και το ριζάκι να το ρίξουμε και εδώ. Τώρα για να βράσει μαζί με το. Μετά για να κατευθεί έτσι. Και βέβαια, πάρα πολύ ωραία. Ήταν σωστό αυτό που είπα. Ήταν πολύ σωστό. High five. Έτσι, καινούριο high five. Βάλε μέσα τα φιλέτα. Όπως είναι, έτσι. Όπως είναι. Λοιπόν. Τα φιλέτα στο πιάτο έχουν αφήσει και τα ζουμάκια τους. Αυτά τα ζουμάκια είναι νοστιμιά. Θα τα βάλουμε και αυτά μέσα στο φαγητό μας. Αυτά εδώ τα ζουμάκια που έχουν μείνει στο πιάτο. Αυτά εδώ τα ζουμάκια. Εγώ τα βάζω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και σχέδιο. Δεν βάζω τίποτα τυχαία. Παιδιά, είναι μελετημένα. Ό,τι κάνετε ο Κλής δεν είναι τώρα. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό θα μπει έτσι. Ναι. Τέλεια. Τα ζουμάκια να τα ρίξω από πάνω, ναι, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι νοστιμιά όλη. Αυτή είναι νοστιμιά. Τέλεια. Ωραία. Θα βάλουμε και το νεράκι που είπαμε. Όταν το φαγητό μας έχει πάρει ήδη βράση, είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι άλλο ένα μυστικό. Κάποια και λίγο. Το νερό που χρησιμοποιούμε όταν προσθέτουμε στο φαγητό να είναι χλιαρό. Να μην κόβει τη βράση του φαγητού. Γιατί έτσι δεν γίνεται και τόσο νόστιμο. Είναι μυστικό αυτό, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Κλείνουμε λοιπόν με το καπάκι μας εδώ και αφήνουμε το φαγάκι μας να μαγειρευτεί για 20 με 25 λεπτά maximum. Θα δείτε, θα έρθει η σαλτσούλα του και θα δέσει τα φιλέτα. Θα έχουν μαγειρευτεί όλα μέχρι μέσα, κανένα πρόβλημα. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Φυσικά το σερβίρουμε με σαλάτα πράσινη, με ρύζ μπασμάτι, είναι ό,τι άλλο θέλεις εσύ. Και τη φετούλα τη βάζουμε στο τέλος. Τη φετούλα, αφού λοιπόν εδώ γίνει όλο το φαγητό και μαγειρευτεί και ετοιμαστεί, στο τελευταίο σβήσουμε το φαγητό, σβήνουμε το μάτι και ρίχνουμε από πάνω του. Προαιρετικά είπαμε, αλλά πολύ νόστιμα. Ρίχνουμε από πάνω τη φετούλα. Α, ωραία. Θέλετε να ρίξω. Βέβαια, τι θα ρίξω. Ας πούμε τώρα ότι η σάλτσα μας έχει δέσει. Πω. Μυρίζει συγκλονιστικά. Εγώ να πω την αλήθεια. Ναι, θα το πάρω. Επειδή πιστεύω ότι είναι ένα φαγητό που μπορεί να φτιάξουμε και εμείς οι άντρες. Βεβαίως. Εμείς που δεν έχουμε πολύ μεγάλο ταλέντο στη μαγειρική, για μένα μιλάω προσωπικά, θα το κάνω εγώ σπίτι, να το ετοιμάσω για τις γυναίκες του σπιτιού. Και νομίζω ότι μπορώ.
Και βέβαια μπορείς, είμαι σίγουρη. Θα το τραβήξεις και μια φωτογραφία και θα μου στείλεις τον τόπο. Και αυτό που είπες για τη σαλάτα, να πούμε και ένα tip στους γονείς, ότι αν θέλουμε το παιδί μας να φάει σαλάτα, είναι καλό να τη δώσουμε πριν το φαγητό, να ξεκινάνε με τη σαλάτα, που πεινάνε πολύ, και μετά να έρθει το φαγητό, το πάρα πολύ νόστιμο, για να το φάνε. Το έχεις δίκιο. Βολεύει αυτό, δηλαδή δεν λέει σαλάτα, τρώει λίγο και έρχεται το φαγητό. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη σαλάτα στο τραπέζι. Ποτέ. Μαματσίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Και εγώ να θέλω. Μυρτώ, το δεξί θέλεις το πιάτο θες. Ποιο έχει πιο πολύ. Θα σου δώσω το καλύτερο. Σας καλωσορίζω στην αγαπημένη μου ενότητα της εκπομπής, στην ενότητα Baby Lino, όπου σήμερα θα λύσουμε απορίες ή μάλλον καλύτερα θα σας πω πράγματα που πραγματικά δεν φανταζόσασταν για την πάνω του μωρού σας. Ας πούμε, εσείς γνωρίζατε ότι ένα μωρό κατά μέσο όρο φοράει την πάνω του, αλλάζοντας χιλιάδες πάνες, 26.000 ώρες της ζωής του. Πρακτικά μιλάμε για το βρεφικό ισορουχάκι του, που θα το συντροφεύει στο παιχνίδι, στον ύπνο, στην αγκαλίτσα. Επομένως, το κομμάτι πάνα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αντιθέτως, είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς οι γονείς να το έχουμε μελετήσει πολύ βαθιά. Οπότε, νούμερο 1 πληροφορία, 26.000 ώρες περίπου το μωρό σας θα φοράει πάνω. Απίστευτο. Τώρα, νούμερο 2, πολύ σημαντικό. Θέλω να ξέρετε ότι στην αγορά κυκλοφορούν πάρα πολλές πάνες που μπορεί να είναι απλά απαλές. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Στην πάνα, το πιο σημαντικό, γι' αυτό εδώ για τα υπέροχα μωρά μας, είναι να είναι πιστοποιημένα φιλικές. Γι' αυτό και οι πάνες Babylino Sensitive λέγονται Sensitive, ακριβώς λέτε το διαβάζετε. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε τις συσκευασίες, γιατί πραγματικά είναι αυτό που χρειάζεται το βρεφικό δερματάκι. Είναι ό,τι πρέπει για να προστατεύσουν το ευαίσθητο βρεφικό δέρμα. Είναι οι πρώτες πάνες στην Ευρώπη που πήραν την πιστοποίηση Ecotex Standard 100, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν πιστοποίηση για απουσία περισσότερων από 200 βλαβερές ουσίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα μωρά μας. Θέλω να διαβάζετε πάρα πολύ καλά τις συσκευασίες. Αγαπώ που είναι ελληνικές. Φυσικά έχουν πάρει βραβεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικά θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγετε την πάνα. Τώρα, κάθε πότε αλλάζω πάνω το μωρό. Πολύ σημαντική ερώτηση και νομίζω ότι την έχουμε όλοι γονείς. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να αλλάζουμε πάνω ακριβώς την ώρα που η πάνω λερώνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι εφικτό. Επομένως, αν η πάνω είναι απλά βρεγμένη, τότε πρακτικά έχετε λίγο χρόνο για να περιμένετε. Ένα μωρό κατά μέσο όρο αλλάζει πάνω, μην τρομάξετε, 8 με 10 φορές τη μέρα. Και όταν ένα μωρό κλαίει, συνήθως ή πεινάει ή έχει λερωμένη πάνα. Επομένως, μας χτυπάει ένα καμπανάκι. Τώρα, συνεχίζω να διαβάζω τη συσκευασία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα μωρό που έχει διαρροές, που είναι πάνω του πολύ σφιχτή πάνω στο δερματάκι του και ίσως το βλέπουμε να έχει κοκκινίλες. Αυτά όλα τα σημάδια θα πρέπει να, να αποτελέσουν για μας ενδείξεις για να αλλάξουμε νούμερο. Εδώ βλέπετε το νούμερο της πάνας, το οποίο όμως είναι ενδεικτικό. Το 3 που βλέπουμε εδώ και τα κιλά, τα 4 με 9. Μπορεί ένα μωράκι να αλλάξει πάνα ενώ τα κιλά του δεν είναι ακριβώς αυτά. Επομένως, πάντα κοιτάμε και το δικό μας μωρό. Και κλείνοντας, θα πάρω εγώ τώρα το μωράκι μου αγκαλίτσα, να σας πω το πιο σημαντικό, ότι τα μωρά στην αλλαγή της πάνας, επειδή, όπως είπαμε, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα είναι μέρος της ρουτίνας τους καθημερινά, αγαπούν να ξέρουν ότι η μαμά και ο μπαμπάς ακολουθούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Τα μωρά λατρεύουν τη ρουτίνα, γι' αυτό θέλω όταν αλλάζετε πάνα να είστε χαλαροί, να τους τραγουδάτε, να τους μιλάτε. Φυσικά δεν αφήνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ το μωρό μας χωρίς την επίβλεψή μας πάνω στην αλλαξιέρα. Ποτέ. Έχουμε τα πράγματα όσα θα χρειαστούμε, πάνες, μωρομάντελα, υποσέντονα όλα κοντά μας και κάνουμε την αλλαγή της πάνας την πιο ευχάριστη διαδικασία μαζί με το μωρό μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε νικητή για τον διαγωνισμό Babylino που τρέξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι μπαμπάς, είναι ο Κώστας Ντουνιάς. Συγχαρητήρια, κέρδισε τις πάνες Babylino Sensitive για το μωρό του για 3 ολόκληρους μήνες. Φανταστικό! Σε αυτήν την εκπομπή σας έχουμε πει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι αληθινές ιστορίες, οι δικές σας ιστορίες. Γι' αυτό θα περάσουμε να δούμε ένα βίντεο με τη Δήμητρα Αγγελίδου. Είναι μια υπέροχη μαμά δύο παιδιών, η οποία είχε δύο αποβολές, πέρασε και επιλόχιο κατάθλιψη στην πρώτη της γέννα και νομίζω ότι ήρθε αυτή η στιγμή που όλες εμείς οι γυναίκες θα μοιραζόμαστε ανοιχτά τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα.
Εγώ μικρή, γύρω στα 22, τότε παντρεμένη, φρέσκο παντρεμένη με τον άντρα μου. Θέλουμε πολύ να κάνουμε οικογένεια. Έμεινα έγκυος την πρώτη φορά. Πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ήρθαν όμως τα πράγματα όπως τα περίμενα. Εκεί όταν πας στο ραντεβού στο γιατρό για να ακούσεις πρώτη φορά την καρδιά του μωρού, δεν την ακούσαμε ποτέ. Γκρεμίστηκε λίγο αυτό το πρώτο όνειρο. Τέλος πάντων, μπήκα στη διαδικασία λοιπόν της χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεση του εμβρίου. Ήταν η χειρότερη εμπειρία μέχρι τώρα, μάλλον. Είναι λίγο περίεργο να μπαίνεις σε ένα μαιευτήριο που όλες οι υπόλοιπες γυναίκες, οι περισσότερες τέλος πάντων, βγαίνουν με ένα μωρό και εσύ να μπαίνεις για άλλο λόγο. Περίπου μετά από 6 μήνες έμεινα έγκυος, όλα πήγαν καλά και γεννήθηκε ο πρώτος μας γιος. Η επιλογή ως κατάθλιψη ήρθε μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Μετά τη γέννηση ακριβώς του παιδιού, είχαμε ένα τυχές περιστατικό που ο άντρας μου νοσηλεύτηκε για ένα διάστημα στο νοσοκομείο με μηνυγκίτιδα. Έλειψε ένα μήνα. Το πιο κρίσιμο μήνα, αν θα έλεγε κανείς, για μια λεχόνα. Συν την αλλαγή που ήρθε για μένα από το ότι ήμουνα συνέχεια ένα εξωστρεφές άτομο και κλείστηκε μέσα στο σπίτι, εντάξει, σαφέστατα μου έφερε μια μεγάλη δυσκολία. Επιλόγιος μελαγχολία επί της ουσίας ήταν. Πέρα από τη μελαγχολία, τη στεναχώρια, το πούμε, ήταν και ένα αίσθημα ότι το μωρό εισαγωγικά φταίει για αυτό που μου συμβαίνει, που δεν είναι έτσι. Απλά εκείνη την περίοδο το νιώθεις έτσι. Του έριχνα εισαγωγικά ευθύνες, ήμουνα κάπως θυμωμένη, που δεν μπορώ να βγω έξω. Παρόλα αυτά, ήσουν και μόνος και φρόντισες εσύ η ίδια το μωρό, δεν είχες κάποια βοήθεια. Ναι, και θύλαζα αποκλειστικά. Ήμασταν οι δυο μας. Μετανιώνω λίγο για τις στιγμές που έχασα από εκείνο το διάστημα, όμως πιστεύω ότι εντάξει, το ότι παρέμεινα δίπλα του παρά το πώς ήμουνα, ήταν το καλό της υπόθεσης. Θελήσατε με τον σύζυγό σου να κάνετε και δεύτερο παιδί. Εκεί τι συνέβη? Θέλαμε να δώσουμε ένα αδερφάκι στο μεγάλο μας γιο και ήρθε αμέσως μια εγκυμοσύνη, η οποία όμως ήταν τελικά παλίνδρομη και σταμάτησε στο τέλος του δεύτερου μήνα περίπου. Ήρθε το επόμενο μωρό, το οποίο το ευχαριστήθηκα λίγο περισσότερο. Ευχαριστήθηκα λίγο περισσότερο την περίοδο της εγκυμοσύνης. Μια μέρα κλείστηκα απλά στο δωμάτιο και είπα, ζήτησα από τον άντρα μου να κρατήσει το μωρό και του λέω, θέλω λίγο να γράψω. Αλλά επίσης ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω ανοιχτά για αυτά που περνούσα όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλές γυναίκες και που δεν έβλεπα στο ίντερνετ τόσα άρθρα για αυτά τα θέματα. Οπότε ξεκίνησα και άρχισα να βγάζω λοιπόν τα δικά μου θέματα προς τα έξω, θέλοντας να το επικοινωνήσω και να πω σε άλλες γυναίκες ότι δεν το περνάτε μόνο εσείς, είμαστε πολλές. Το λέω και σε όσες γυναίκες πλέον μου στέλνουν μηνύματα, είστε η ψυχοθεραπεία μου, γιατί έχω αυτή την καθημερινή επικοινωνία. Επιστρέψαμε από το break με μία υπέροχη καλεσμένη. Είναι παρουσιάστρια, είναι δημοσιογράφος, είναι ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά έχει πολύ ραύρα και πολύ ρα παρουσία. Είναι κούκλα. Πολύ γλυκιά. Σοκ το σώμα δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή κρυφτώ εδώ σε μια γωνίτσα. Είναι μια εξαιρετική μαμά, μια φανταστική γυναίκα έμπνευση. Η Μαρία Φραγκάκη είναι στο Familiar και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μα τι ωραία υποδοχή, καλώς τι ωραία είστε, λόγια. Καλώς σας βρίσκω. Καλή αρχή και από κοντά. Τα έχουμε πει, αλλά μια και είμαι εδώ σήμερα πρώτη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Γιατί είμαι μαζί σας. Ξέρεις, συνειδητοποιούμε ότι γύρω μας κυκλοφορούν πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες τελικά καταφέρνουν να τα συνδυάσουν όλα και παραμένουν και χαμογελαστές και ευχάριστες και αισιόδοξες και ευτυχισμένες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι μαμάδες είμαστε πολύ εργαλεία. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί ο ρόλος της μητέρας από μόνος του είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν εργάζεται. Πόσο μάλλον όταν η μητέρα εργάζεται και κάνει και μια απαιτητική δουλειά, καταφέρνει όμως να τα φέρνει βόλτα με κάποιες θυσίες, αν κρίνω από τον εαυτό μου, έτσι. Πώς τα καταφέρνεις, ποιο είναι το μυστικό μου? Αχ, ετεοκλή μου. Είτε και σε μας άντες, ξέρουμε. Εμένα μου βάζουν δύο πράγματα ταυτόχρονα και δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Λέω, όπα, ένα-ένα. Δεν είσαι ο μόνος. Εντάξει, την μπαμπάδες καλά τα πάτε, δόξα τω Θεώ. Απλά συνήθως η μαμά. Ναι, σας το δίνουμε. Αλλά συνήθως η μαμά έχει να διαχειριστεί πολλά πράγματα και θέματα της καθημερινότητας. Μυρτώ, το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Έχεις και δύο παιδιά, εγώ έχω ένα γιο. Δεν υπάρχει μυστικό, Ετεοκλή. Υπάρχει, νομίζω, ξέρεις, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Εγώ προσωπικά θυσιάζω συνήθως πράγματα. Τι θυσιάζεις? Κυρίως τον ύπνο μου. Υπό κανονικές συνθήκες, εντάξει, στην καλύτερη δεν θα ξεπεράσω τις 6 ώρες.
Εκεί παίζω. Έχεις, το παιδάκι σου είναι μεγάλο σε σύγκριση με τα δικά μας. Σε σχέση με τα δικά σας, ναι. Ο δικός μου είναι μεγάλος, θα γίνει 11. Θα γίνει 11 πάλι. Ξεκίνησε την έκτη δημοτικού. Ναι, με μεγάλη χαρά. Είναι, ξέρεις, είναι τα μεγάλα του σχολείου τα εκτάκια. Είστε στην προεφηβεία τώρα εσείς. Μπορεί να το πει και αυτό, ότι είμαστε στην προεφηβεία. Εντάξει, για την ώρα πάμε πολύ καλά. Δηλαδή, δεν έχουμε έτσι θέματα εκρήξεων στη συμπεριφορά του. Είναι ένα καλό παιδί γενικά. Αγόρι με τις αταξίες του, με τα. Τα φυσιολογικά, πολύ, αυτά τα ωραία. Το φυσιολογικό όμως. Πλαίσιο ακριβώς, που το θέλεις κιόλας και χαίρεσαι που τον βλέπεις να μεγαλώνει και να. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω, γιατί εξελίσσεται σε έναν, έτσι, σε έναν αντράκι με πολύ καλά στοιχεία. Λοιπόν, εμένα αυτή η σχέση με τις μανούλες και τους γιους μου άρεσε ανέκαθεν, αλλά πάντα έτσι είχα την απορία. Σας αρέσει να μιλάτε, τα λέτε όλα, τα συζητάτε. Κοίτα να δεις, ο Νικόλας. Τι σχέση έχετε δημιουργήσει? Ο Νικόλας ανέκαθεν ήταν πολύ κοντά μας, όπως ήμασταν και εμείς πολύ κοντά του. Σίγουρα συμβάλλει το γεγονός ότι είναι το μοναχοπέδιο της οικογένειας. Εκ των πραγμάτων. Ακριβώς. Εκ των πραγμάτων παίρνει την αμέριστη προσοχή και των δύο γονιών του. Αλλά έχει κρατήσει τα καλά στοιχεία, δηλαδή δεν το έχει εκμεταλλευτεί αυτό. Γι' αυτό λέω ότι η βάση του είναι καλή. Είναι ένα παιδί που θέλει να τα ξέρει όλα. Θέλει, δηλαδή και για τη δουλειά μου θα με ρωτήσει πράγματα, θα με συμβουλεύσει. Ποια είναι η πιο σωστή συμβουλή που σου έχει δώσει ο Γιώκας σου? Ξέρεις τι γίνεται. Έχει ένα κριτήριο το οποίο το αναγνωρίζω και το εμπιστεύομαι. Δηλαδή λες, μα είναι παιδί, δεν μπορεί να το βλέπει. Και όμως το κάθε τι. Δηλαδή δεν θα μου δώσει άκυρη συμβουλή. Θα με προτρέψει να κάνω πράγματα. Χαίρεται πάρα πολύ που εργάζομαι. Δεν με έχει μάθει και αλλιώς. Γιατί θέλω να σας πω ότι γέννησα 17 Σεπτεμβρίου και στις 27 είχα επιστρέψει στη δουλειά μου. Οπότε το παιδί μεγάλωσε με μία μαμά εργαζόμενη. Σίγουρα φρόντιζα να έχω το χρόνο με το παιδί. Αλλά έχει μάθει σε αυτούς τους ρυθμούς. Τελικά, μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά πράγματα ή τα παιδιά σε εμάς? Νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Είναι και πώς θα μάθεις το παιδί, σε τι συνθήκες θα το μεγαλώσεις και με τι δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι και το παιδί σε καθοδηγεί σε πολλά πράγματα. Σου δείχνει τον δρόμο. Ναι. Φοβάσαι κάτι? Αλλά φοβάμαι μόνο. Ανοίγει ένα μεγάλο και μαμά. Δεν καταλαβαίνει. Ναι, γιατί έχω και του ψυχαναγκασμού μου. Έχω φοβίε γενικά. Δεν έχω, αλλά φοβάμαι για το παιδί, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει. Οπότε θα βγαίνει μόνο λίγο από το σπίτι ακριβώς. Απ' την άλλη, του έχω και εμπιστοσύνη. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Είναι και πώς έχει μεγαλώσει το παιδί, αλλά δεν πάβει να ανησυχεί. Όταν ξαφνικά ο Νικόλας θα γυρίσει και θα μου πει, ξέρεις, μαμά, μπαμπά, θα βγω με τους φίλους μου, το οποίο είναι πολύ υγιές, όπως το κάναμε και όλοι. Και εμένα, αντίστοιχα, οι γονείς μου ή οι γονείς σας. Άλλο εμείς. Και εμείς είμαστε τα παιδιά θαύματα. Εγώ να σας πω κάτι τώρα, επειδή μιλάμε σαν γονείς, θέλω στο παιδί να συμβούν όσα περισσότερα πράγματα γίνονται με το μικρότερο δυνατό τίμημα. Γιατί αυτά καθορίσανε και εμένα σαν άνθρωπο. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα το κάνουμε χαρούμενο και εκείνο. Το πάθημα σου γίνεται μάθημα. Ό,τι συμβουλή και να δώσεις στην κόρη σου, στα παιδιά σου, στο γιο σου. Κάτι άλλο θα συμβεί. Ναι, σίγουρα κάτι άλλο θα συμβεί. Και δεν μπορείς και να το προστατεύσεις το παιδί απόλυτα ποτέ. Διαλόγου εννοώ. Δηλαδή θα πρέπει λίγο και να το ζήσει. Λες τη γνώμη σου, δίνεις την καθοδήγησή σου, λες τη συμβουλή σου. Δεν μιλάμε τώρα για πράγματα έτσι, επικίνδυνα κτλ. Αλλά θέμα συμπεριφοράς. Γι' αυτό λέω ότι του έχω εμπιστοσύνη. Σίγουρα όμως ανησυχώ για όταν έρθει εκείνη τη στιγμή που θα απομακρυνθεί και θα έχω την έγνοια. Δηλαδή, έλεγα του Νίκου του άντρα μου, συγγνώμη, όταν ο Νικόλας αρχίσει να βγαίνει, εσύ θα κοιμάσαι τα βράδια ήσυχος. Και εγώ νομίζω θα είμαι. Μπορεί και να είναι χειρότερος από μένα. Θα είστε και δύο ξύπνιοι στο παράθυρο περιμένοντας. Εγώ το έχω σκεφτεί. Θα κάτσουμε όλοι μαζί, θα φτιάξουμε ένα γκρουπ πολυγονείς, θα καθόμαστε να περνάμε την ώρα μας κάπου όλοι μαζί. Παιδιά, λέω, όταν είναι η παρέα που θα βγει τέλος πάντων των κολλητών των φίλων, πόσα άτομα θα είναι, πόσοι φίλοι θα είναι, 4-5, δεν ξέρω. Θα κάνουμε βάρδιες. Χωρίς να το ξέρουν τα παιδιά. Ντυμένοι με διαφορετικά ρούχα. Μια καπαρτίνα, με ένα καπαρτίνα. Γενικά να ξέρετε, δεν είναι πολύ φυσιολογικό αυτό που συζητάτε. Γιατί, παιδιά, είναι πολύ το φυσιολογικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για όλους εμάς τους γονείς, για το πιο βασικό, για αυτό που θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω δηλαδή, επειδή όλοι μας έχουμε τα βιώματά μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τα μηνύματα που πήραμε στα παιδιά χωρίς να μεταδώσουμε τις φοβίες και τις ανασφάλειες που δημιουργήθηκαν σε εμάς. Είναι ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Να σου πω, πριν πας στη φάρμα, τι του είπες και πώς έφυγες και κατάφερες να λείψεις? Τι καιρό. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Νικόλας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να πάω στη φάρμα, γιατί εμένα η πρώτη μου αντίδραση όταν μου προτάθηκε ήταν το παιδί.
Όχι. Ο Νικόλας με έσπρωξε μαζί με τον Νίκο φυσικά στο ότι φυσικά μαμά θα πας. Του λέω Νικόλα, έχεις καταλάβει ότι θα λείψω. Δεν ξέρουμε βράδυ. Για πόσο. Μπορεί να είναι για μια εβδομάδα, μπορεί να είναι για δύο, μπορεί να είναι για ένα μήνα, μπορεί να είναι για δυόμιση, τρεις μήνες, δεν ξέρει κανείς. Όχι μαμά, θα είμαι δυνατός, θα μου λείψεις πολύ. Δηλαδή ήταν αυτή η αντίδρασή του, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Αλλά όχι, θέλω να πας και να το κάνεις και. Και όταν γύρισες. Όταν γύρισα. Όταν μπήκε σπίτι. Όταν μπήκα στο σπίτι αυτό. Έτρεξε να αγκαλιάσει, φαντάζομαι. Ήταν ξημερώματα, με περίμενε. Ήταν τρομερά ευτυχισμένο. Τον Νικόλα, τόσο ώρα που τον ακούω, φαντάζομαι σε περίμενε. Είχε μαγειρέψει ήδη το παιδί. Είχε κάνει και καθαρίσει. Είχε κάνει τα πάντα. Έχει αυτό το παιδί. Έχει ανέβασει φίλα. Θέλω να σα πω, με του δύο άντρε στο σπίτι ήταν πένα. Μπράβο. Όταν σα λέω πένα, σε πένα. Μπαμπά και γιο χαρακτήρα. Όλα δούλεψαν ρολόι, πραγματικά. Λοιπόν, Μαρία μου, κοίταξε να δει τώρα. Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μα. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το Family Game. Μαρία, ξέρεις τι είναι αυτό? Ένας πίνακας. Όχι ένας πίνακας. Είναι ένα τρομερό, εξαιρετικό παιχνίδι που θα παίξουμε τώρα. Πάμε. Έχουν περάσει βέβαια χρόνια τώρα. Πιστεύω οι ερωτήσεις είναι λίγο πιο baby. Να δούμε τι θυμάσαι, έτσι. Να δούμε θέμα μνήμης. Άρα είναι παιχνίδι μνήμης για μένα. Δεν είναι γνώσεων. Θέλω να διαλέξεις. Θα κάνουμε μία ερώτηση, μία αποστολή, ένα τραγούδι. Να διαλέξω ένα. Όποιο θέλεις. Ωραία. Ωραία. Να διαλέξω αυτό. Ναι, για να δούμε. Το βλέπω ή εσύ. Θα το δω, λοιπόν. Πόσες ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο κοιμούνται τα νεογέννητα? Κατά μέσο όρο. Παίζει ρόλο αν έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον ή όχι, ή καμία σχέση. Ναι, κατά ανάλογα. Μέσο όρο, από ό,τι θυμάμαι, τώρα μην το πάρετε και τη μετρητή, δεν το μάθατε από μένα. Ναι. Πρέπει να κοιμούνται 15 ώρες. Πολλά είπα, είσαι πολύ κοντά. Το 12. Να ανέβω. Δεν κοιμώ τον δικό μου. Ανέβα λίγο. Μάλλον. 16 ώρες. Μέχρι και 20. Μπράβο. Αυτά είναι κουάλα, δεν είναι νεογέννητα. Γιατί παιδιά ήταν νεογέννητα, κοιμούνται συνέχεια. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Η δύσκολη εποχή δεν είναι όταν γεννάς, όταν φέρνεις το παιδί στον κόσμο. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Όταν γεννάς, πραγματικά, όταν έρχεται στον κόσμο είναι τέλειο. Δεν είναι. Στο καρότσι κιόλας κοιμάται δίπλα σου. Μια χαρά. Μαρία μου, και έχεις απόλυτο δίκιο. Να το πάρουμε σωστό. Το παίρνουμε σωστό. Μπράβο, σωστό. Πάμε, αποστολή. Διαλέγω. Ας διαλέξω ρόζ. Δεύτερο. Για να δούμε. Ορίστε με. Λοιπόν, φτιάξε το puzzle. Αχα. Φτιάχνεις puzzle. Δεν τρελαίνω, αλλά να το φτιάξω, ρε παιδιά. Okay. Λοιπόν, φτιάξε το puzzle σε 20 δευτερόλεπτα. Από τι, περίμενε. Όχι, και τα δύο πρέπει να φτιάξω. Ναι. Τι να κάνω. Λοιπόν, σε 20 δευτερόλεπτα. Έλα, βγάλετε στα μπροστά. Σου βγάζω αυτό. Ελεγχαστείο, ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ο χρόνος αρχίζει από. Από σε 3, 2. Σε ξεκούφανα. Ένα. Πάμε. Ωραία. Με ηρεμία, χαλάρωση. Με θέλω να είσαι συγκεντρωμένη, ηρεμή. Ο χρόνος τελειώνει. Άμα δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Σε εντάξει. 12. Εντάξει. Μη με αγχώνεις, Τεοκλή. Έχει καλή κοπέλα. Μη με αγχώνεις. Σε 3, 2. Σταμάτα, ρε. Μην αγχώνεσαι, Μαρία μου. Με ηρεμία. Το 1 τελείωσε. Θέλετε και Στόχεις. Κάνε γιατί δεν δύο, ξέρω. 2, 1. Τέλος, Μαρία μου, τέλος. Τέλος. Να ξέρεις ότι το σημαντικό είναι να διαχειρίζεσαι τους ανθρούπους που δίπλα σου, να μην αγχώνεσαι. Ναι, αυτό. Εγώ δεν ήθελα να σε αγχώσω. Μια φωνή ηρεμία, έτσι, όταν έχει ζωρίζει. Γι' αυτό τον έχουμε πάρει, έτσι να μας χαλάρει. Εγώ συντονίζω τις κάμερες. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ήταν μια πάρει, βέβαια. Αυτά είναι. Ωραία. Και ήρθε η ώρα να πεις και ένα τραγούδι. Λες καλά τραγούδια. Ναι, για πάμε παιδιά, τραγούδι. Θέλει ακαπέλα να υποθέσω, θέλει να διαλέξω. Κάτσε όμως, Μαρία, μου βάλουμε ορχήστρα, δηλαδή, τώρα τι είναι στις καπέλα. Την πάντα φέρτε. Τι ρεπερτόριο έχει να μου πείτε. Της εκπομπής. Α, της εκπομπής. Εντελώς, θα πας λίγο πίσω. Ωραία, για να δούμε. Θα πεις με τη σειρά, έτσι, 1, 2, 3. Τυχαία. Μυρτώ μου, θες να πεις. Το 3. Πάμε στο τραγούδι νούμερο 3. Για να ακούσουμε, Μαρία. Πρέπει να κάνεις και τον ήχο. Όταν τελειώσει θα μας... Μόλις σταματήσει, λες τη συνέχεια. Αλλά θέλω και λίγο... Χορό. Το χορό τον έχω. Πάμε, κάνει συνέχεια. Δεν ξέρω. Ήθελε... Τι λέει. Μουρή του να φορέσεις έλα και να καμάρ... Μπράβο στον Εθεοκλή. Μπράβο παιδιά, συγγνώμη, αλλά... Να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δεν τα άκουγε ούτε όταν ήταν μικρός. Έχουμε αλλάξει ρεπερτόριο τώρα εμείς, αυτή την ηλικία που είμαστε. Τώρα δηλαδή τι ακούει? Pop θα ακούσει, trap θα ακούσει. Εγώ να πω κάτι. Είναι άλλο. Πειράζει που το μόνο τραγούδι που ήξερα είναι το Γάιδαρος, Μεγάλα Αυτιά. Καλά, εννοείται όλοι μας. Και εγώ είμαστε μεγάλοι. Τα αφιερώνανε μικρό, γι' αυτό μου το έλεγαν από μικρό. Το έλεγε η μανούλα μου και μου είδα και τραγούδι για να μου περάσει το μήνυμα. Και μάθε τύπου υπονοούμενο. Όχι, δεν μου πειράζει. Το αφιέρωνα.
Εντάξει, εμείς είχαμε άλλα, η αλήθεια είναι. Είχαμε τα δικά μας. Είχαμε φτιάξει και δικά μας τραγούδια με τον Νικόλο όταν ήταν μωρό. Και πιο... Ναι, ναι, μελοποιούσαμε κιόλας. Κλάθαμε ιστορίες, φτιάχναμε τραγούδια. Να δώσαμε τραγούδια στην εκπομπή να το παίξουμε. Αμέ, να με, να το κάνω στούντιο, να το κάνω ένα ντέμο, να σας τα δώσω. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από αυτή την υπέροχη γυναίκα που είχαμε μαζί μας. Εσύ τελειώνει πολύ γρήγορα. Τι να θέλω κάνω, άλλο, θες εγώ δεν να θέλω να φύγω. Εγώ θα χαιρετήσω. Όχι, θα μείνεις και εσύ. Μήνα, αφού έχουμε και αύριο. Σίγουρα. Φιλάκια, καλό απόγευμα. Γεια σας. Φιλιά.